Ωραία μπήκαμε. Και λίγο χειμωνιάτικα, παιδιά, έτσι. Και λίγο highlands και λίγο... Τι κραυγή ήταν αυτή εδώ, τι κραυγή ήταν αυτή. Λοιπόν, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην σας πούμε καλό χειμώνα σήμερα, πρώτη μέρα που γυρίσαμε εμείς στη δουλειά. Αλλά να σας το περιγράψουμε λίγο με εικόνες, αν θέλετε. Με τα πλάνα μας. Τι κάνετε, πως είστε αγαπημένοι. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να πούμε και μια καλημέρα κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό τάξη, καλή επιτυχία. Είναι πρεμιέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η δική σας είναι πιο σημαντική από τη δική μας, θέλω να σας πω. Εμείς δεν έχουμε σταματήσει πάντως. Ναι, βλέπω χρώμα γραφείου, δεν σας βλέπω πολύ ηλιοκαμένο. Ξέρετε, την Πέμπτη είναι η προθεσμία για το Ταμείο Ανάκαμψης για να υποβάλουμε αιτήματα για δάνεια, για επιδοτήσεις περαιτέρω. Επομένως, δουλεύουμε για την Πέμπτη. Δεν φεύγουμε καθόλου από τους χρονοστόχους που έχουμε. Θέλουμε η Ελλάδα να απορροφήσει όλα τα χρήματα. Εγώ θυμάμαι από μαθητής ότι τον Αύγουστο διάβαζαν μόνο οι μαθητές οι οποίοι είχαν μείνει τάξη και θα ξανάδεναν το Σεπτέμβριο. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, όταν έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να πάμε στη θάλασσα. Όταν τρέχουν πράγματα σημαντικά για την Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια. Έτσι πρέπει. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αυτό τουλάχιστον κάναμε και θα το ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Και κάποιος μου πήγε την πλήρωσε. Στο καλοκαίρι. Δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα, επί Υπουργέ, εγώ μπορώ να πω να ρωτήσω. Ναι, την Πέμπτη έχετε λοιπόν αποφασίσετε για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως μας είπατε. Ναι. Το τι θα περιλαμβάνει τελικά και αν αυτά τα οποία ζούμε αυτό το καλοκαίρι, με αυτές τις πάρα πολλές δασικές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας, αν θα δούμε και κάποιες αλλαγές στις προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά. Σωστά, κυρία Λιβαθινού. Την Πέμπτη έχουμε την προθεσμία, είναι σημαντική προθεσμία, γι' αυτό και δουλεύαμε όλο τον Αύγουστο. Έχουμε πρώτον την αναθεώρηση του προγράμματος, μοναδική στην ζωή του προγράμματος, που σημαίνει ότι κάποια ορόσημα πάνε πιο πίσω, κάτι αλλάζουν, κάτι προσθέτουμε. Δεύτερον, ένα αίτημα για 5 δισεκατομμύρια ακόμα για να δώσουμε δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μεγάλες, αλλά με χαμηλό επιτόκιο. Ένα αίτημα για 795 εκατομμύρια, ένα ποσό το οποίο θα πάει για ενεργειακούς λόγους, ταυτόχρονα οι εκκρεμότητες για το τρίτο αίτημα για να μπορέσουμε να πάρουμε το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ όπως έχει προγραμματιστεί. Είναι... Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που είπατε για το θέμα και των πυρκαγιών, προσθέτουμε περαιτέρω χρήματα, πόρους για αντιπυρικές ζώνες και για καθαρισμούς. 400 εκατομμύρια ευρώ στη νέα πρόταση που κάνουμε τώρα την Πέμπτη για να πάμε να έχουμε αντιπυρικές ζώνες. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι πολύ αποτελεσματικές και ταυτόχρονα για καθαρισμούς. Ωραία, άρα εξηγήστε το μας λίγο παραπάνω. Μέσα στην αναθεωρημένη πρόταση, λοιπόν, ζητάμε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ να τα ανακατανείμουμε με τρόπο που θα θωρακίσουν τις δασικές περιοχές μας. Σωστά, καλά το καταλαβαίνουμε. 400 εκατομμύρια για αντιπυρικές ζώνες. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρόγραμμα Αιγής, που αγοράζουμε ελικόπτερα, ειδικά για πυρόσβεση και άλλα συστήματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την πολιτική προστασία με συστήματα πυρόσβεσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει πάνω από 500 εκατομμύρια και ταυτόχρονα το ΕΣΠΑ, έρχεται και το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι και αυτό της αρμοδιότητάς μου, που δίνει άλλα 750 εκατομμύρια πάλι για το πρόγραμμα Αιγής, για την πολιτική προστασία. Για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν πρώτο λογαριασμό. Τα συνολικά χρήματα τα οποία πρόκειται να πέσουν το επόμενο χρονικό διάστημα από κονδύλια τα οποία θα έρθουν στην χώρα από το εξωτερικό, είτε είναι ΕΣΠΑ είτε είναι το Ταμείο, πόσα θα είναι? 1,8 δισεκατομμύρια, τα οποία θα αυξηθούν και θα γίνουν περίπου 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Με αυτά λοιπόν θα γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί, αεροπλάνα για δασοπυρόσβεση, άλλα συστήματα για δασοπυρόσβεση, για πρόληψη, για γενικά ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για την προστασία της Ελλάδας από τις φωτιές. Αν εξαιρέσει κάποιος τα εξοπλιστικά προγράμματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο πρόγραμμα προμηθειών αυτό. Και εδώ θα πρέπει να πούμε, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις φωτιές και εγώ το δέχομαι, πάντα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, πάντα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πάντως πρέπει να πούμε ότι παραλάβαμε το 19 μια γενική γραμματεία σε έναν όροφο και είναι ένα οργανωμένο Υπουργείο. Σαφώς πάντα πρέπει να γίνονται βήματα, όμως είναι οργανωμένη υπηρεσία, βρίσκεται παντού. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο κατακαίει την Ευρώπη κατ' ουσίαν. Από εκεί και πέρα προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, είναι η πρώτη προτεραιότητα.
Έχει λειτουργήσει το σύστημα, θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουμε όπου υπάρχουν τα λάθη μας και προχωράμε. Πάντως ήμασταν εκεί και πάντως είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι από ό,τι παραλάβαμε. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, και δεν πάμε να εκμηδενήσουμε καμία προσπάθεια προς Θεού. Ωστόσο, είχαμε και τον κύριο Κελέτση πριν από λίγο, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και μας μίλησε ο ίδιος ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση σύντομα στις αποζημιώσεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα για τις αποζημιώσεις και πότε θα δοθούν? Τα έχουμε προβλέψει και στον προϋπολογισμό. Επομένως, και ο υπεύθυνος, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο οποίος έχει την ευθύνη, αν θέλετε, και των αποζημιώσεων, τρέχει πολύ γρήγορα και οι αποζημιώσεις, τα χρήματα υπάρχουν, είναι στον προϋπολογισμό. Επομένως, θα δοθούν στους δικαιούχους πάρα πολύ σύντομα. Ένας ρεαλιστικός χρονικός ορίζοντας για κάποιον ο οποίος έχει χάσει τη δυνατότητά του αυτή τη στιγμή να καλλιεργεί τη γη του, να θρέφει το κοπάδι του, να περιποιείται τα μελίσια του. Ποιος είναι? Υπάρχουν άμεσα ποσά τα οποία δίνονται σε ένα διάστημα ενός μήνα και υπάρχουν και πιο μεσοπρόθεσμες αποζημιώσεις, μπορούν να πάρουν 3, 4 και 5 μήνες. Μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή. Αυτό έχει συμβεί και σε όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές. Επειδή μιλήσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και επειδή λοιπόν είναι κάποια χρήματα, τα κοινοτικά που λέμε, κονδύλια και όλα αυτά, κάποια στιγμή θα τα δούμε να μπαίνουν στην αγορά. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο και ενδιαφέρει όλους μας είναι πώς θα τα δούμε εμείς στην τσέπη μας. Δηλαδή τι θα δούμε να αλλάζει στην καθημερινότητά μας. Πώς θα μπουν αυτά τα χρήματα στην αγορά, με ποιους τρόπους? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και η μείωση της ανεργίας περνάει μέσα από την απορρόφηση των πόρων. Όταν λοιπόν τρέχει ένα πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη το Εξοικονομώ, δεν ξέρω αν έχετε κάνει αρκετές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Και πολλοί τηλεθεατές μας. Σε αυτό το πρόγραμμα έρχεται ο μικρός επαγγελματίας, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο οποίος πληρώνεται από τα χρήματα αυτά. Επομένως, διαχέεται το χρήμα, η πόρη μέσα στην οικονομία και γι' αυτό δημιουργεί και θέσεις εργασίας και προφανώς ενισχύει και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Άλλωστε, η μελέτη η οποία έχει γίνει και την οποία θα παραδώσουμε και τώρα στον Οίκο Αξιολόγηση, έχουμε την αξιολόγηση 8 Σεπτεμβρίου από τον Οίκο DBRS, μας έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία απορρόφησης και της επίπτωσης της απορρόφησης μέσα στην εθνική οικονομία και στη μεγέντηση του ΑΕΠ. Μάλιστα. Τώρα, φαίνεται να έχουμε μπροστά μας ένα καλό νέο για την ελληνική οικονομία. Τα έσοδα από τον τουρισμό φαίνεται ότι θα είναι καλά, ίσως καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Ο κόσμος πάει και έρχεται ακόμα και από ό,τι φαίνεται η σεζόν θα επιμηκυνθεί. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα, η οποία είναι καμιά 600 εκατομμύρια από ό,τι διαβάζω. Θα μας πείτε εσείς πόσο. Αυτά με κάποιο τρόπο θα τα δούμε ένα κομμάτι τους να επιστρέφει στις τσέπες αυτών που μας παρακολουθούν? Μα τα είδατε εδώ και ένα μήνα, όταν καταθέσαμε αμέσως μετά, σε ένα μήνα μετά τις εκλογές, καταθέσαμε και έγινε νόμος του κράτους το οικονομικό νομοσχέδιο, όπως ξέρετε, με 4,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή συν 300 εκατομμύρια για το 2023. Τι σημαίνει αυτό? Το 50% των οικονομικών εξαγγελιών κατά την προεκλογική περίοδο ήρθαμε και το κάναμε πράξη. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε όπως συνηθίζεται παλαιότερα προς το τέλος της διακυβέρνησης για να πούμε στους συμπολίτες μας ότι να τώρα δίνουμε τα χρήματα που έχουμε υποσχεθεί. Ήρθαμε αμέσως και από 1η Ιανουαρίου θα δούμε αυξήσεις και στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους. Άρα, ό,τι είδαμε σε αυτά. Δηλαδή, από μέτρα στήριξης. Αυτή τη στιγμή και την παράταση του Market Pass. Επομένως, αυτά είναι. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έρχεται, αναμένουμε την επενδυτική βαθμίδα μέσα στο έτος. Αυτό σημαίνει πολλά για όλους μας. Διότι εάν πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα, πρώτον, τα επιτόκια θα είναι χαμηλότερα. Δεύτερον, θα υπάρχουν περισσότερες δουλειές. Τρίτον, πολλές επενδύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε ένα κράτος που δεν είναι, ας πούμε, στην επενδυτική βαθμίδα, θα έρθουν, θα δημιουργήσουν δηλαδή πλούτο περισσότερο και δυνατότητα μεγαλύτερη. Άρα, το Market Pass του Σεπτέμβρη είναι το τελευταίο μέτρο το οποίο θα δούμε, ή ισχύει αυτό που λένε σήμερα τα νέα? Είναι η παράταση, δεν έχει δοθεί και παράταση. Αυτό που λένε σήμερα τα νέα, ότι έρχονται νέες επιδοτήσεις από το Σεπτέμβριο για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε διαφορετικό από αυτό το οποίο έχετε ακούσει. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, ξέρετε, η κάθε δήλωση
και το κάθε τι που λέμε καταγράφεται. Έχουμε τον μεγάλο στόχο της επενδυτικής βαθμίδας 8 Σεπτεμβρίου. Δεν γνωρίζω αν θα μας τη δώσει η εγκεγκριμένη κατά τα άλλα DBRS από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι είχαμε δύο αναβαθμίσεις σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά από οίκους που δεν είναι εγκεγκριμένοι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμένουμε λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί. Πάντως δουλεύουμε, δίνουμε όλα τα στοιχεία. 8 Σεπτεμβρίου είναι το ορόσημο για την επενδυτική βαθμίδα. 8 Σεπτεμβρίου είναι η αξιολόγηση του οίκου DBRS που σας είπα είναι εγκεγκριμένη. Θα είναι μέχρι το τέλος του 2023. Θα είναι το πρόκριμα, λέτε. Θα είναι το... Μετά έχουμε αξιολόγηση τον Οκτώβριο από την Standard & Poor's και τον Νοέμβριο από τη Fitch. Επομένως, βλέπετε, έχουμε αξιολογήσεις σημαντικές. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε όμως, παρουσιάζουμε στοιχεία και πρέπει να είμαστε σοβαροί στο τι λέμε και στο τι εξακολουθούμε. Εσείς τα στοιχεία αυτά τα ξέρετε. Και επειδή τα στοιχεία αυτά είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν και στο τέλος την επενδυτική εικόνα της χώρας. Στο δικό σας μυαλό, το καλό σενάριο χρονικά που το τοποθετείτε. Το είπαμε, μέσα στο 23. Μέσα στο 23. Επομένως, δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το στόχο, θέλουμε να το πετύχουμε. Πραγματικά, πιστέψτε με, έχει αντίκρισμα στην κοινωνία, έχει αντίκρισμα και στην οικονομία και στις θέσεις εργασίας. Έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση και προεκλογικά το πώς μειώνεται η ανεργία. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι η Ελληνίδα και ο Έλληνας να έχει δουλειά, να μην έχουμε ανέργους, τα νέα παιδιά να βρουν δουλειά. Να έχει δουλειά, να έχει και καλύτερους μισθούς, έτσι, για να μπορέσει να ζήσει. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει πάρα πολλά νοικοκυριά. Δηλαδή, μία βόλτα να κάνεις μόνο στο σούπερ μάρκετ και μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Σωστό. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα του Market Pass, η παράταση έχει δοθεί μέχρι τον Οκτώβριο. Την επόμενη χρονιά θα δούμε Market Pass. Και το λέω αυτό γιατί. Όχι, το βλέπω δύσκολο έως και απίθανο. Άρα θα πάμε σε μειώσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, καταρχάς εδώ αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε ότι η Ελλάδα είναι πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο είναι ότι έρχονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και το έχουμε ανακοινώσει. Ναι, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Επίσης, ναι, θα πρέπει όλα να τα βάλουμε σε μία σειρά. Υπάρχει ο πληθωρισμός. Ναι, ροκανίζει το εισόδημα. Φέραμε αναχώματα το καλάθι του νοικοκυριού. Τώρα ξεκινά και ένα καλάθι για τα σχολικά είδη, που γνωρίζετε. Δούλεψε, κράτησε τις τιμές. Είχαμε το Market Pass. Από εδώ και πέρα έχουμε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω και φορολογικών απαλλαγών με τον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε. Επομένως, θα έχουμε αυτό το πακέτο των 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αν καταλαβαίνω καλά, περνάμε σε μια άλλη λογική πια. Που η λογική δεν είναι επιδοτό προκειμένου να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της ακρίβειας, του ρεύματος ή οτιδήποτε. Είναι αυξάνω το εισόδημα. Έτσι. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, περνάμε σε αυτή την αύξηση εποχή. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Να θυμίσω πάλι ότι η πρότασή μας ήταν για 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 9,1. Υλοποιήσαμε το 50%. Έχουμε άλλο 50% να υλοποιήσουμε κατά την τετραετία. Άλλωστε, θέλουμε να πετύχουμε 1.500 ευρώ μέσο μισθό για τον ιδιωτικό τομέα και 950 ευρώ κατώτατο μισθό. Και θα το πετύχουμε, διότι ό,τι είπαμε, το κάναμε πράξη. Ναι, όμως να βάλουμε λιγάκι και στο τραπέζι και στη συζήτησή μας και τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους ανθρώπους που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Εσείς μας λέτε ότι μάλλον την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει Market Pass. Πολύ δύσκολο να δούμε κάποια μείωση στις τιμές των προϊόντων. Οπότε, τι σκέφτεστε να κάνετε πάνω σε αυτό για τους αδύναμους, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Και ακόμα και ένα Market Pass ήταν ένα βοήθημα, ήταν ένα στήριγμα. Ό,τι ισχύει για τα ευάλωτα νοικοκυριά ισχύει. Το τιμολόγιο, το ενεργειακό τιμολόγιο, ό,τι έχουμε ανακοινώσει. Και επαναλαμβάνω, οι αυξήσεις, επειδή περνούν, όταν έχουμε αύξηση στις συντάξεις, περνούν σε όλα τα επιδόματα από κάτω, δηλαδή γίνεται μια οριζόντια και κάθετη, αν θέλετε, αύξηση. Αυτό δημιουργεί ένα μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Πάντως, θέλω να σας πω ότι θα καλύπτουμε τον πληθωρισμό και εδώ μη σταθούμε μόνο στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα πράγματι έχουν υψηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο μέσος πληθωρισμός, ο κανονικός πληθωρισμός, είναι στο 2,7, χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και να θυμίσω ότι οι αυξήσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από 1η-1η του 2024 είναι υψηλότερες από αυτό το γενικό πληθωρισμό. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι και τα άλλα είδη. Με τα τρόφιμα που έχουν αυξημένο πληθωρισμό, ο πληθωρισμός που έχει η Ελλάδα είναι στο 2,8%, πιο κάτω από το μέσο όρο. Επειδή είστε ρεαλιστής και ειλικρινής, στα τρόφιμα την πατήσαμε.
Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί τα τρόφιμα ακόμα και σήμερα τρέχουν με 13%. Ναι, θα πρέπει, κύριε να Καπούση, συγκριθούμε με την Ευρώπη. Θα πρέπει, ναι. Να συγκρίνουμε και τους μισθούς μας είναι το αντίστοιχο επιχείρημα. Σύμφωνοι. Αλλά κοιτάξτε, όταν λοιπόν έχουμε εισαγωγή πρώτων υλών από την Ευρώπη, η Ελλάδα βασίζεται στις εισαγωγές. Το γνωρίζετε αυτό. Όταν, λοιπόν, άρα μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια. Εισαγόμενη ακρίβεια. Βεβαίως είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Όταν έχουμε την πρώτη ύλη που έχει πληθωρισμό 17%, ας πούμε, στη Γερμανία, στη Γαλλία, και αγοράζουμε την πρώτη ύλη και παρασκευάζουμε ένα προϊόν εδώ, προφανώς αυτό περνάει στο προϊόν. Τώρα το καταλαβαίνετε. Αλλά ότι όταν κάποιος ανοίγει το ψυγείο του και βλέπει ότι 3 γιαούρτια έχουν πάει 4 ευρώ. 4,20, ας πούμε. Σύμφωνοι. Δεν μπορούμε πολύ εύκολα, δεν μπορούμε πολύ εύκολα να του πούμε ναι, αλλά φταίει ο εισαγόμενος πληθυσμός. Γι' αυτό το γιαούρτι είναι ακριβό. Γι' αυτό και δώσαμε το Market Pass. Γι' αυτό αλλά και τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το αποχαιρετούμε. Ό,τι δώσαμε, δώσαμε μάλλον. Τώρα πάμε σε αυξήσεις που δεν τις είχαμε πριν. Να σας θυμίσω ότι 14 χρόνια δεν είχαν λάβει αύξηση δημόσιοι υπάλληλοι, τώρα θα λάβουν αύξηση από 1η-1η του 24. Σωστό είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό, αλλά 12% πτώση των πωλήσεων σε φρούτα, 11% σε λαχανικά, 15% σε όσπρια, 10% σε ελαιόλαδο, τώρα πριν τις ανατιμήσεις, γιατί έρχονται ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο, 37% πάνω, 37% πάνω οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής από το 2021 μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά εάν παρακολουθήσετε το καλάθι του νοικοκυριού με αυτά τα 60 είδη, κράτησαν από τέλος Οκτωβρίου του 2022 μέχρι και σήμερα τις ίδιες τιμές. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε ότι εμείς μπορούμε να καλύψουμε το 100% του πληθωρισμού. Καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει. Και δεν λέμε και ψέματα. Ξέρετε, ο κόσμος μας έκρινε και προεκλογικά, και εδώ ήμασταν, όταν λέγαμε ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είδαν οι συμπολίτες μας ότι προσπαθούμε, κατάλαβαν ότι κάπως πρέπει να λειτουργήσει και η οικονομία. Και να σας πω και κάτι, το έχουμε πληρώσει. Έχουμε πληρώσει την πολιτική με ήττα, όπου γίνονται εξαγγελίες, κλωτσάμε την καρδάρα κατά τη φάση την προεκλογική. Εμείς την έχουμε πληρώσει. Εμείς την έχουμε πληρώσει. Μα αυτό λέω. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε με σοβαρότητα και παρακολουθούμε πολύ στενά τα δημοσιονομικά για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, για να μπορούν οι μισθοί να αυξηθούν. Αυτοί οι καινούργοι φίλοι μας, οι Ινδοί, δεν μπορούν να βάλουν πλάτη στέλνοντάς μας φθηνές πρώτες ύλες. Είδα μεγάλες προσδοκίες από τις συνάντησεις του Πρωθυπουργού. Είναι η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με την Ινδία. Γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Έχουν ήδη αρχίσει κάποιες επενδύσεις. Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, νομίζω. Μάλιστα. Υπάρχει περιθώριο, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, περαιτέρω επενδύσεων και τουριστικής ανάπτυξης. Έχουν αναγνωριστεί επενδύσεις. Υπάρχουν Ινδοί επιχειρηματίες που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Προφανώς με αυτή την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων θα δούμε πολύ περισσότερη επενδυτική δραστηριότητα από την Ινδία. Αλλά όπως το κάναμε και πριν, δηλαδή δεν ανακοινώναμε καμία επένδυση αν η επένδυση αυτή δεν είχε την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συμφωνία της κυβέρνησης. Το κάναμε με τη Microsoft, με την Deloitte, με όλες αυτές τις εταιρείες. Δεν θα ανακοινώσουμε κάτι παρά μόνο όταν είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την κατασκευή. Τι ενδιαφέρονται να κάνουν εδώ οι Ινδοί? Κοιτάξτε, φαρμακοβιομηχανία φαίνεται. Επειδή, οι ξέρετε, δικές μας εισάγουν πάρα πολύ από τους Ινδούς. Ακριβώς. Σε ουσίες που χρησιμοποιούνται για τα φάρμακα. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και για ταινίες. Υπάρχουν μεγάλα ενδιαφέροντα από την Ινδία. Πείτε μου ότι θα κάνει το Bollywood Studio στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, στούντιο θα γίνουν στην Ελλάδα. Τώρα, αν έχουν ταινίες. Σε ενδιαφέρει το Bollywood ή Hollywood. Η Bollywood ή Hollywood, δεν μπορώ να σας το πω. Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα ταινίες θα γίνουν. Θέλουν να έρθουν να γυρίσουν ταινίες εδώ, λοιπόν. Ήδη υπάρχει αυτό. Γνωρίζετε, δίνουμε κίνητρα. Για ό,τι κόστος συμβαίνει στην Ελλάδα, επιστρέφουμε το 40%. Υπάρχει κίνητρο για να έρθουν, γι' αυτό έρχονται και πολλοί. Για μας τι θα ήταν το καλύτερο, αν το πάρουμε έτσι πολύ, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα? Σε σχέση με την Ινδία, ναι, ή σε σχέση, τι σε σχέση με την Ινδία? Εμείς τι να τους πουλήσουμε? Είναι πολλοί αυτοί, δεν μπορούμε να τους πουλήσουμε. Εμείς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έρχονται παραγωγικές επενδύσεις, mm-hmm, που να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Όσο μειώνεται η ανεργία, να θυμίσουμε ότι θα ενεργοποιηθούν και τριετίες και τα λοιπά, αν πέσει κάτω από το 10%, όσο βρίσκουν οι Έλληνες δουλειά, τόσο καλύτερα θα είμαστε την επόμενη μέρα. Και τα νέα παιδιά, τα οποία βγαίνουν από τα πανεπιστήμια τώρα, γνωρίζετε ότι επειδή ακριβώς έχουμε δώσει κίνητρα σε επιχειρήσεις, μηχανικοί, κάποτε ήμασταν πολλοί ως μηχανικοί, είμαι μηχανικός, mm-hmm, κανολόγος μηχανικός. Σήμερα δεν είμαστε πολλοί.
Σήμερα δεν μπορείς να βρεις μηχανικό, είναι δύσκολο. Δηλαδή, καλές κάποτε... δουλειές όμως, κύριε Υπουργέ, αλλά και με καλούς μισθούς, για να δίνουμε ένα πολύ βασικό κίνητρο. Κυρία Λουγαθινού, έτσι αλλιώς δεν έχει νόημα. Όσο υπάρχει ο ανταγωνισμός και όσο δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τόσο θα ανεβαίνουν και οι μισθοί. Δεν βγαίνει με φιρμάνι η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, βγαίνει μέσα από τον ανταγωνισμό των εταιριών για να πάρουν. Εγώ βλέπω ότι γυρίζουμε ξανά στις στρατηγικές του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έχτιζε σχέσεις με την Ίντιρα Γκάντι. Κοιτάξτε, πάντως δεν είμαστε στις εποχές του Τσοβόλα εδώ στα όλα. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είμαστε μια κυβέρνηση σοβαρή που βλέπει την οικονομία σοβαρά γιατί αφορά τη ζωή των συμπολιτών μας. Κύριε Υπουργέ, καλή επιτυχία μέχρι πολύ, την Πέμπτη. Καλή επιτυχία. Και να τα φέρουμε τα χρήματα. Τάξιδι, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.